Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου πραγματοποιεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο σπήλαιο του Αγίου Νικολάου της Βαράσοβας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, κυρίου Ιεροθέου, πλαισιωμένο από ιερείς της περιοχής. Τη θεία λειτουργία παρακολουθούν εκατοντάδες πιστοί από όλα τα μέρη του νομού και όχι μόνο, που έρχονται στο σπήλαιο με τις βαρκούλες που διαθέτουν οι ψαράδες της περιοχής και στην συνέχεια ανεβαίνουν με πολύ κόπο το μονοπάτι που οδηγεί στο σπήλαιο. Η θέα από το σπήλαιο ανταμείβει πάντα τον επισκέπτη από την κούραση της ανάβασης. Η ματιά χάνεται στο απέραντο γαλάζιο, εκεί που ενώνεται το χρώμα της θάλασσας με αυτό του ουρανού. Στο οποίο ιερό σπήλαιο παλαιότερα υπήρχε μοναχική και μοναστική παράδοση και ζωή μέχρι το 19ο αιώνα και το οποίο σπήλαιο είναι προϊόν και καρπός της αγάπης και της έρευνας και των εξκαφών των οποίων έκανε τις οποίες έκανε ο καθηγητής Αθανάσιος Παλιούρας μαζί με τους συνεργάτες του και μας τον διατηρούν και τον διαφυλάσσουν ο ιερεύς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Κάτω Βασιλικής και οι ευσεβείς χριστιανοί οι οποίοι το αγαπούν και το σέβονται και το τιμούν και έχουμε εμείς την ευλογία να ερχόμαστε κάθε χρόνο όπως φέτος για να τελέσουμε εδώ την ανέμακτη μυσταγωγία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε μοναχική παράδοση και μοναχική ζωή, μέσα από τον οποίο άνθρωποι ανυψώθηκαν στον ουρανό και έγιναν Άγιοι, μέσα στον οποίο αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα της πίστεως και αντιμετώπισαν τον διάβολο με τις μεθοδίες του και αντιμετώπισαν τον κόσμο και τα πάντα και τα πάθη τα οποία υπάρχουν μέσα τους και έτσι εξαγίασαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η εγκλήστρα του Αγίου Νικολάου Βαράσοβας που σκάψαμε με τους συνεργάτες μου του Πανεπιστημίου των Ιωνίνων από το 1990 ως το 2000 και φέραμε στην επιφάνεια όλον αυτόν τον ασκητικό χώρο, τον ναό, τη δεξαμενή, την εστία, το φούρνο, το κημητήριο. Ένα συγκροτημένο μοναστήρι που θα έλεγε κανείς αν είναι δυνατόν μέσα σε ένα σπήλαιο να υπάρχει ένα τέτοιο μοναστήρι. Σήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Ετωλία, αποκαλύπτοντας τον Βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις ανασκαφές» του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κυρίου Αθανάσιου Παλιούρα. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Κάτω Βασιλική. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στις ανασκαφές της Ετωλίας, δηλαδή και στο λόφο της Αγίας Τριάδος και στο σπήλαιο του Αγίου Νικολάου και στην Αγία Τριάδα στο Μαύρη Καγρινίου. Ένα βιβλίο που έχω την εντύπωση ότι θα κουβεντιαστεί πάρα πολύ, θα είναι οριακό, αν θέλετε πιλωτικό, όπου έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γι' αυτό φρόντισα να γραφεί και ελληνικά και αγγλικά, επειδή έχω πάρα πολλά γράμματα από πανεπιστήμια της Αμερικής, του Καναδά και της Ευρώπης, που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον θησαυρό μας, τον πλούτο που έχουμε, τον πολιτισμικό πλούτο που έχει η Ετωλία και η Ακαρνανία, που ως τώρα ήταν κρυμμένος. Την παρουσίαση του δίγλωσσου βιβλίου στα ελληνικά και αγγλικά του Αθανάσιου Παλιούρα με τίτλο «Ετωλία, αποκαλύπτοντας τον Βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις ανασκαφές» έκαναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Μπουλές, ο έφορος και προϊστάμενος της 22ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Γιάννης Χουλιαράς, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Νίκος Ζαχαριάς, ο αρχιτέκτονας Χρήστος Κατσιμπίνης και πρώην επιθεωρητής αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, η αρχαιολόγος Μάχη Παπαευσταθίου, ο αρχαιολόγος Γιάννης Δελιμάρης και άλλα στελέχη των ανασκαφών. Έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο να βγάλει και να κάνει ανασκαφές του πολιτισμού του Βυζαντινού βασικά που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Τώρα δουλειά δικιά μας είναι. Εγώ τουλάχιστον έκανα άλλες ανασκαφές στα κείμενα
των Αγίων Πατέρων, γιατί και εκεί κάνει κανείς ένα σκαφέ στο χώρο, στη γη, για να δει τον τόπο που έμειναν οι άνθρωποι εκείνοι. Στη συνέχεια κάνουμε ένα σκαφέ και εκείνος το έκανε, ως διδάκτορ και αργότερα ως ερευνητής. Τις εκδηλώσεις πραγματικά και μας διδάσκουν και μας αφυπνίζουν και μας δείχνουν το χρέος μας. Σήμερα που εμείς μάθαμε να αναπαυόμαστε και να περιμένουμε καρπούς έτοιμους. Και κυρίως αυτή τη στιγμή επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το σεβαστό και αγαπητό μας κύριο καθηγητή, τον κύριο Παλιούρα. Ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος, πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο? Είπα προηγούμενα ότι αυτός ο συνδυασμός του φυσικού κάλους και της ανθρώπινης παρέμβασης, τα έργα του ανθρώπινου πολιτισμού, είναι δύο στοιχεία στα οποία πρέπει να επενδύσουμε, να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό είπα ότι ο Δήμος προβάλλει τη Βαράσοβα και της δίνει την θέση που έχει.